Ο υπουργός μας είπε ότι στα απογευματανικά χειρουργεία, στα οποία μπαίνουν και ογκολογικοί ασθενείς, μπαίνουν και ασθενείς σε επίγουσα κατάσταση, έδωσε την εξής χυδαία κατά μας απάντηση. Ότι στο νομοθέτημα που έβγαλε το ΦΕΚ θα έχει αφήσει όλα ελεύθερα και αφήνει τις διοικήσεις και τους γιατρούς να τα εξειδικεύσουν. Αυτό σημαίνει απλωθεί και πατήστε τον κάθε έναν ασθενή στο μυαλό. Αυτό ήταν μια πρώτη αποκάλυψη μεριά του ιδίου. Δεύτερον, όσον αφορά τις απολύσεις των 140 συμβασίων καθαριότητας φύλαξης σύνθεσης, έπαιξε στο επιχείρημα ότι αυτοί οι εργαζόμενοι ξέραν ότι έρχονται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτό που του βαντάμε, όπως τοποθετήθηκε και μέσα, είναι ότι ήταν ορισμένου χρόνου, γιατί βαφτίστηκαν τη μεριά της κυβέρνησης ως συμβάσεις εποχικού χαρακτήρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν να καλύψουν εποχικού χαρακτήρα ανάγκες, δεν υπήρχαν καθόλου μόνιμοι σε αυτό το πόστο, ανέλαβαν όλες τις ευθύνες, δηλαδή τις πάγιες και διαρκές ανάγκες οι ίδιοι, χωρίς να υπάρχει κανένας μόνιμος να τον επικουρούν. Μείναν στην πανδημία και το επιχείρημα είναι ότι δεν υπάρχουν άλλες θέσεις για προσλήψεις, επειδή είμαστε στην μνημονιακή επιτήρηση, την οποία δημογράψανε 4 διαδοχικές κυβερνήσεις, για να μπορεί να προσλάβει ΣΟΧ. Αυτό είναι ένα ψευδεπίγραφο επιχείρημα με την έννοια ότι ζητάμε τη μετατροπή του αορίστου χρόνου. Τα λεφτά, τα 3,5 εκατομμύρια για τον εργολάβο, μπορούν να φτάσουν για να παρθούν 300 ΣΟΧ. Άραγε, επιλέγει να βάλει τον εργολάβο. Δεν είναι πρόβλημα του αριθμού των προσλήψεων που μπορεί να κάνει. Μια μετατροπή σε συμβάσει ορισμένων χρόνων θα μπορούσε να το λύσει. Τρίτον, στο σύστημα των προσλήψεων, επειδή ο οργανισμό των νοσοκομείων είναι πεπαλαιωμένοι, αυτή τη στιγμή και να καλυφθεί όλο ο οργανισμό του 2012, θα μείνουν και νέε 400 πραγματικέ θέσει ανάγκη, γιατί στο Πανεπιστημιακό άνοιξε ένα τέταρτο κτίριο, άνοιξαν καινούργιε λειτουργίε, οπότε δεν θα είναι με τίποτα. Τι 6.500 θέσει που προπαγάνδησε σαν όριο μνημονιακό, ακόμα και αν γίνουν, απλά θα προσληφθούν οι επικουρικοί συμβασιούχοι που έχουμε νοσηλευτέ και άλλων κατηγοριών ω μόνιμοι, που σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει ο συνολικό αριθμό, που σημαίνει ότι η κατάσταση εργασιακά θα παραμείνει η ίδια. Δεν έδωσε καμία απάντηση για το ΤΕΠ, για το γεγονός ότι με 1,5 δις από την υγεία που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορούν να βρουν 12 εκατομμύρια για να φτιάξουν ολοκληρωμένο ΤΕΠ, το οποίο είναι περιοχή, έχει μέσα και το παιδιατρικό ΤΕΠ και τη βραχία νοσηλεία, δηλαδή τα παιδιά μας θα διασωληνώνονται στο διάδρομο. Καμία απάντηση για την παιδοχειρουργική αντιμετώπιση των παιδιών, καμία απάντηση για τη ΜΕΘ. Μας έδιωξε γιατί έπρεπε να φύγει 3 η ώρα για Αθήνα. Κοινικώς δεν ήθελε να φύγει έξω από τα όρια που βάζει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και δεν ευαισθητοποιήθηκε και δεν συγκινήθηκε από τίποτα από αυτά που άκουσε. Το θέμα το οποίο έθεσε ήταν ότι αυτό που έχουμε υπογράψει για τις σχέσεις εργασίας μας ήταν σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Άρα γνωρίζαμε από την αρχή ότι αυτές είναι ορισμένου χρόνου. Και αφού είναι ορισμένου χρόνου, δεν μπορούμε να γίνουμε αορίστου. Ουσιαστικά δηλαδή ρίχνει την ευθύνη και τον μπαλάκι σε εμάς τους συμβασιούχους που όλο αυτό το διάστημα μείναμε στην περίοδο της πανδημίας, πήραμε από παράταση σε παράταση, βάζοντας τους εαυτούς μας αλλά και τις οικογένειές μας στον κίνδυνο, γιατί δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα. Αλλά επειδή ήταν οι συμβάσεις που κράτησαμε ήταν ορισμένο χρόνο, θα έπρεπε να τερματίσουμε. Όταν εμάς μας έφεραν αυτές τις συμβάσεις, τις είχαν φέρει με την αιτιολογία ότι καλύπτουμε εποχικές ανάγκες. Δηλαδή, ερχόμενοι για δουλειά, περιμέναμε ότι θα βρούμε μόνιμο προσωπικό, το οποίο εμείς απλά θα συνεισφέρουμε πάνω στην εργασία τους, όπως γίνεται με τους επικουρικούς. Αντιθέτως, αυτό που βρήκαμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ήταν 10 μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι ήταν για όλο το νοσοκομείο. Ουσιαστικά, δηλαδή, καλύπταμε όλες τις ανάγκες ως μόνιμο προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Άρα, η ευθύνη δεν ήταν δική μας, αλλά ήταν δική τους. Όταν λοιπόν τους είπαμε ότι μάλλον όταν έφτασε η κουβέντα ότι δεν μπορεί να μας κάνει αορίστου χρόνου ή να μας κάνει μόνιμους, ο λόγος λέει που δεν μπορεί να γίνει αυτό είναι γιατί υπάρχει μια δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κοινοτική οδηγία για τα μνημόνια τα οποία δεν υπογράψαμε εμείς, αλλά υπέγραψαν αυτοί για εμάς, όπου λέει δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες από 6.500 προσλήψεις στη δημόσια υγεία. Παράλληλα, αυτό που έθεσε, αυτό μάλλον που είπε και ήταν πολύ αιρεστικό, είναι τα πόσα χρήματα έχει σπαταλήσει, έχει χαραμίσει για την υγεία. Είναι δυνατόν να μιλάμε για κεφάλαια χρήματα του ελληνικού λαού που έχει χαραμίσει και πράγματι έχει χαραμίσει. Γιατί όταν πάει να βάλει εργολάβους στη θέση των συμβασιούχων, οι οποίοι στοιχίζουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ πάνω, είναι όντως χαράμισμα χρημάτων. Δεν είναι ούτε επένδυση, ούτε επένδυση ανθρώπινο δυναμικό, ούτε αξιοποίηση αυτού των χρημάτων. Είναι κάπου να τα πετάξω, να τα δώσω σε κάποιον, ίσως γιατί μπορεί να παίζουν μίζες από πίσω. 6.500 λοιπόν προσλήψεις για την υγεία μπορούν να γίνουν. Οι ΣΟΧ πρέπει να φύγουν, αλλά οι θέσεις δεν θα μείνουν κενές. Γιατί δεν θα μείνουν κενές? Γιατί θα φέρουν συνεργεία ιδιωτικά με εργολάβους. Ένα νέο εργασιακό μεσαίωνα που ο ίδιος έχει υπογράψει
Και ως υπουργός είχε κάνει την προεργασία για 13 ώρα, για 7 στα 7 ημέρες εργασίας, για πενιχρούς μισθούς, για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Βέβαια, όταν τοποθετήθηκε, είπε: τι θέλετε να πάρω, 6.500 γιατρούς ή 6.500 σώμα. Είναι σαν να ρωτάτε κάποιον ποιο παιδί από τα δύο θέλετε να σκοτώσω, το δεξί σου ή το αριστερό σου.